Την προηγούμενη Παρασκευή δόθηκε μια ακόμη σημαντική μάχη στη Βουλή από τον βουλευτή Ροδόπη Ιλχάν Αχμέτ για το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Προκειμένου να μην μείνει δωρεά των 105 εκατομμυρίων στα χαρτιά μετά την ακύρωση του διαγωνισμού από το Ίδρυμα εξαιτίας υπέρογκων προσφορών των εργολάβων, λάβαμε τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι το κράτος διατίθεται να συμβάλλει με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν και εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο. Ήταν ο Ιλχάν Αχμέτ, άλλωστε, που από την πρώτη στιγμή έθεσε το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο ήδη έχουν αντληθεί έως σήμερα περί τα 700 εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ τόνισε: αν οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν υποχωρήσουν στις τιμές, αν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που έχει όλη την καλή πρόθεση να κάνει το νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, εσείς σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορείτε να διαθέσετε κάποια ποσά, ούτως ώστε αυτό το έργο που θα δώσει ανάσα στην περιοχή να σωθεί. Στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ απάντησε ο Θανάσης Πλεύρης: ναι, έχουμε δεσμευτεί και έχουμε εκφράσει τη βούλησή μας ότι σε περίπτωση που υπάρξει το οποιοδήποτε χρηματοδοτικό κενό, είναι έτοιμο το Υπουργείο Υγείας και από πόρους που έχει και στην αναθεώρηση μπορεί να λάβει και από το Ταμείο Ανάκαμψης να καλύψει αυτούς τους πόρους. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, διότι η αίσθησή μου είναι ότι και μετά από αυτή τη διαδικασία οι διαγωνισμοί που θα γίνουν θα έρθουν στα λελογισμένα επίπεδα που υπάρχουν. Είναι όμως μια διαδικασία που χειρίζεται αποκλειστικά το Ίδρυμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που έχουμε είμαστε απολύτως εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προφανώς το Ίδρυμα και κυριαρχικά έχει ένα πλαίσιο δωρεάς και βάσει αυτής της δωρεάς κάνουν τους διαγωνισμούς τους, οποίους κάνει και εμείς, αν θέλετε, ως δημόσιο, έχουμε εκφράσει με απόλυτο τρόπο τη βούληση ότι οποιοδήποτε επίπεδο χρειαστεί, αν τελικά υπάρχει το οποιοδήποτε χρηματοδοτικό κενό, σε συνεννόηση πάντα φυσικά με το Ίδρυμα, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Τώρα, κύριε Υπουργέ, για την ιστορία, για να μας ακούσουν και οι πολίτες μας, δυστυχώς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως ξέρετε, 16 Φεβρουαρίου 2023, ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς και Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και Σπάρτης, ακυρώθηκε. Μέσα όμως στην ανακοίνωση της ακύρωσης υπάρχει μια λέξη, η οποία λέει ανεξήγητα, υπάρχει αυτή η λέξη, ότι ανεξήγητα οι προσφορές που δόθηκαν από τις κατασκευαστικές εταιρείες, παρότι ότι λήθηκαν υπόψη και η διεθνή συνθήκη, όπως ο πόλεμος, η αύξηση των τιμών, ήταν υπερδιπλάσιες από ό,τι είχε κοστολογήσει το Ίδρυμα. Και συγκεκριμένα για τον ομό Ροδόπης, για το νοσοκομείο, είναι γύρω στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτό βέβαια προκάλεσε έναν ευνηδιασμό και μια απογοήτευση. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, και στη δευτερολογία μου θα συζητήσουμε επί τένα. Πρώτο, ήταν σε γνώση της κυβέρνησης το αδιέξοδο αυτό και ότι με αυτό το, ότι ως αντισυμβαλόμενο μέρος βέβαια, αυτή η σύμβαση έχει τη μεριά του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή την κυβέρνηση, το κράτος, η οποία ψηφίστηκε, αν ήταν σε γνώση σας όλο αυτό το θέμα. Τι έχετε να μας πείτε. Και κατά δεύτερον, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι το εξής. Είναι στις προθέσεις σας να αξιοποιήσετε τους πόρους ως μια λύση, ίσως ενδεχομένως από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα οποία ήδη έχουν δεσμευτεί 700 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Με λίγα λόγια, λέμε εμείς το εξής. Αν οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν υποχωρήσουν στις τιμές, αν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που έχει όλη την καλή πρόθεση να κάνει το νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εσείς, σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορείτε να διαθέσετε κάποια ποσά, ούτως ώστε αυτό το έργο να σωθεί, που θα δώσει ανάσα στην περιοχή. Και θα τα πούμε στη δευτερολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, κύριος Θάνος Πλεύρης. Κύριε Υπουργέ, 6 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω καλημέρα. Πάντα με την ευγένεια, κύριε Πρόεδρε. Οι απαντήσεις αφορούν συνολικά όλα τα νοσοκομεία του Νιάρχου, γιατί υπάρχει και άλλη απάντηση στην πορεία που θα απαντήσω εκ νέου, αλλά το περίγραμμα είναι το ίδιο. Πρώτα απ' όλα, να δούμε τι γίνεται, και εδώ βλέπετε και τη διαφορετική τοποθέτηση που υπήρξε από τους βουλευτές. Από τη μία πλευρά, από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε την αναγκαιότητα την οποία υπάρχει και
και την περιγραφή στην πραγματική του διάσταση από τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί ακόμα και σε αυτό το θέμα να βρει κάποιο πολιτικό όφελος. Η σύμβαση είναι του 18 και υπεγράφει μετά το 20 που αφορά το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν αλλάζει σε τίποτα ως προς τη διαδικασία και των χρονοδιαγραμμάτων και τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας. Λέτε τι κάναμε και τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ο διαγωνισμός είναι αποκλειστική ευθύνη του Ιδρύματος. Δεν είναι του ελληνικού δημοσίου. Λέτε να είχαμε κάνει κάτι τι, να παίρναμε τις εταιρείες να τους πούμε τι προσφορές θα κατέβαζαν, να παρεμβαίναμε στο διαγωνισμό, όπως παρενέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στους διαγωνισμούς των τηλεοπτικών αδειών. Τι να κάναμε δηλαδή. Κάνει έναν διαγωνισμό κυρίαρχα το Ίδρυμα. Και έρχονται προτάσεις που έρχεται το Ίδρυμα και λέει ότι είναι τελείως διαφορετικές και εκτός περίεργες και εκτός και των ανατιμήσεων που υπάρχουν λόγω των διεθνών συνθήκων. Το ίδιο το Ίδρυμα, και το γνωρίζετε, από τις 20 Φεβρουαρίου έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής που έχει κοινοποιηθεί στους αρχηγούς όλων των κομμάτων, άρα φαντάζομαι έχετε από τους αρχηγούς σας γνώση των υπογραφών, που αφενός αναφέρεται από τις 20 Φεβρουαρίου ότι θα εκκινήσει τις διαδικασίες και μιλάμε τους συμβούλους για τις εναλλακτικές που υπάρχουν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, άρα θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός, και δεύτερον ότι έχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, όπως είχε και διαχρονικά σε όλο το επίπεδο και με την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες η διαδικασία συνεχίζεται, θα εκκινηθεί και το ελληνικό δημόσιο σε αυτό το οποίο λέτε ναι, έχουμε δεσμευτεί και έχουμε εκφράσει τη βούλησή μας ότι σε περίπτωση που υπάρξει το οποιοδήποτε χρηματοδοτικό κενό, είναι έτοιμο το Υπουργείο Υγείας και από πόρους που έχει και στην αναθεώρηση μπορεί να λάβει και από το Ταμείο Ανάκαμψης να καλύψει αυτούς τους πόρους. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, διότι η αίσθησή μου είναι ότι και μετά από αυτή τη διαδικασία οι διαγωνισμοί που θα γίνουν θα έρθουν στα λελογισμένα επίπεδα που υπάρχουν.